Δήμο να τους παραχωρήσουν δωρεάν 2 άρματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοργανωτές του καρναβαλιού, του πατρινού καρναβαλιού, τους εξήγησαν ότι δέχονται την προσφορά, αλλά δεν μπορούν να τους παραχωρήσουν χώρο προκειμένου να κατασκευάσουν τα άρματα. Το θέμα της δωρεάν προσφοράς 2 αρμάτων στο καρναβάλι του 2012 και η μη αποδοχή από την πλευρά του Δήμου, θέμα που είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα η τηλεόραση του Αχάια, επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι δύο κατασκευαστές με ανοιχτή επιστολή ζητούν για μία ακόμη φορά οι διοργανωτές να επανεξετάσουν τη στάση τους. Δεν μας εξηγήσανε για ποιο λόγο, γιατί αυτός ο λόγος, αν είναι ο οικονομικός, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει. Εδώ τους δίνουμε δωρεάν άρμα, δωρεάν, χωρίς να πληρώσει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ και δεν το δέχονται. Τους αποδείξαμε ότι ο χώρος υπάρχει, γιατί άλλες χρονιές έχουν φτιαχτεί 15 άρματα και φέτος, από ό,τι μας λένε ήδη, θα φτιάξουν 7 με 8. Άρα αυτό δεν ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατασκευαστές που μέχρι και πέρσι συνεργάζονταν με τον Δήμο, φέτος κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες, προσφέρθηκαν να κατασκευάσουν 2 άρματα χωρίς καμία οικονομική απέτηση. Αφού τα χρήματα δεν έχει ο Δήμος, εμείς βρίσκουμε άλλους χορηγούς, δεν παίρνουμε τους χορηγούς του Δήμου, δικούς μας χορηγούς, στο κάτω-κάτω και από την τσέπη μου να τα βάλω. Τι το πήρα στο Δήμο, το άρμα δωρεάν τους δίνουμε. Ακούστε τώρα την απάντηση που πήραν. Φαίνεται μπήκε στο πλήσιμο, όπως κάποιος ανέφερε σήμερα στο ίντερνετ, μπήκε στο πλήσιμο το συνεργείο και μίκρινε ο χώρος. Εμείς επιμένουμε ότι δεν έχει μπει το συνεργείο, ο χώρος είναι ο ίδιος, θα μπορούμε να πάμε να το μετρήσουμε άνετα. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο μικροί στις ανασφάλειές τους που έχουν, στο φόβο τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι τα προηγούμενα χρόνια φτιάχνονταν 12 με 15 άρματα και όλοι χωρούσαν. Πώς χωράγαμε 14 χρόνια και δεν χωράμε φέτος? Μήπως είναι κάτι άλλο στη μέση? Να μας πει η κυρία Γκουρμπανά, αφού λέει στην απάντηση που μας έδωσε ότι δεν είναι προσωπική της απόφαση να μην μας δεχτεί, να μας πει ποιανού είναι. Τι είναι, είναι το Άβατο, το καρναβαλικό συνεργείο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, για ποιο λόγο? Το καρναβαλικό συνεργείο δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και κυρίως είναι ο φυσικός χώρος κάθε καλλιτέχνη. Πού να πάμε να το φτιάξουμε το άρμα δηλαδή, να πάω στην Πάρνηθα να το φτιάξω? Για την ιστορία να πούμε ότι φέτος κατασκευάζονται μόλις 7 άρματα. Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ σχετικά με το ζήτημα της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού στις πισίνες, καθώς και για το μειωμένο ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, δέχεται μία...